αρμόδιου λεωφορείου είχαμε στον Κορυδαλό. Τις αποκλειστικές πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, έχει ο Βαγγέλης Γκούμας. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο οδηγός, όπως αντιλαμβάνομαι. Καλησπέρα, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πριν από 24 ώρες είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ για τους κινδύνους που διατρέχουν οι οδηγοί των λεωφορείων. Αυτό όμως το οποίο μας περιέγραψε ο οδηγός της γραμμής 10-18 που πηγαίνει από την Αθήνα στο Πέραμα ξεπερνά κάθε φαντασία. Κινούταν λοιπόν κοντά στο Πέραμα και όχι στο Κορυδαλό, έτσι ήταν οι πρώτες πληροφορίες, όταν ξαφνικά αισθάνεται ότι με το λεωφορείο ακουμπάει τον καθρέφτη ενός διπλοπαρκαρισμένου αυτοκινήτου, από ό,τι μας είπε. Τότε βλέπει 5 άτομα να πετάγονται έξω από ένα μαγαζί. Πηγαίνουν από την πλευρά του, σπάνε το τζάμι, σπάνε τον καθρέφτη και αρχίζουν να το γοθροκοπούν στο πρόσωπο. Το λεωφορείο, Παναγιώτη, γεμάτο επιβάτες. Βάζει μπροστά ο οδηγός και φεύγει με το λεωφορείο, έχοντας την εντύπωση ότι αυτό ήταν όλο. Στα 300 μέτρα πιο κάτω είναι η στάση για να κατεβάσει τους επιβάτες. Να κατεβάζει τους επιβάτες και εκείνη την ώρα τα 5 άτομα που τον είχαν χτυπήσει 300 μέτρα πιο πριν μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο και συνεχίζουν τον ξυλοδαρμό μπροστά στους έντρομους επιβάτες. Ο άνθρωπος είναι χτυπημένος στο πρόσωπο, στο κεφάλι, στο αυτί, στο τύμπανο. Έχει αιματώματα και με το ζόρι μπόρεσε και να μας μιλήσει. Είναι ακόμη σαστισμένος. Όλα αυτά λοιπόν γίνανε λίγο μετά τις 12 το βράδυ, δηλαδή σήμερα τα ξημερώματα. Βαγγέλη, είναι πραγματικά εξωφρενικό αυτό που μας περιγράφεις. Πάμε να δούμε τι σου δήλωσαν, τις αποκλειστικές δηλώσεις που έχεις. Χθες το εκτύπωσα το δρομολόγιο στο ΓΑΜΑ 18 και στο Πέραμα εκεί πριν το τέρμα. Προσπάθησα να περάσω ένα-δύο παρκαρισμένα που ήταν στη δεξιά για το δρόμο. Και καθώς πήγα να περάσω, βγήκαν μέσα από το μαγαζί κάτι άτομα έξω, νταΐδες. Λοιπόν, και μου σπάσαν το παράθυρο του λεωφορείου, τον καθρέφτη. Παράγαν τις πόρτες, είχα τον κόσμο μέσα, φώνασε. Και δεν άνοιξε τις πόρτες, γιατί με πέραν μέσα, με σκοτώνανε. Και φεύγω και πάω από την κάτω μεριά να αφήσω τον κόσμο. Τρέχατε με το λεωφορείο. Ναι, με το λεωφορείο, να αφήσω τον κόσμο από κάτω, γιατί δεν γίνανε αλλιώς, γίνανε χαμός. Και ήρθαν από κάτω τρέχοντας, μπήκαν μέσα. Εκεί μπήκαν μέσα, με χτυπάγανε, με κλωτσάγανε. Με τι? Με βαράγανε τα χέρια. Άλλος με τα μέσα πρέχουν, άλλος με χτύπαγε μπονιές, άλλος βάραγε κλωτσές, άλλος. Και γίνονταν ένα χαμός. Μπροστά στον κόσμο όλα αυτά. Ναι, ο κόσμος είχε κατέβει κάτω και κοίτα, σαν θεατές. Πόσοι ήταν αυτοί? 4-5 άτομα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε ένα ακόμα Ελληνάρο vlog. Μισό λεπτάκι να περάσει ο άκαυλος εκεί πέρα με τη μηχανή που κάνει θόρυβο, να τον ακούσουμε μέχρι την Πάρνηθα. Βασικά δεν είχα και πολύ ιδιαίτερο σκοπό να κάνω vlog, αλλά είδα κάτι στην τηλεόραση το οποίο με εκνεύρισε, γιατί όσο να είναι υπόκειται τρόπον κοινά στον τομέα του Ελληνάρα οδηγού. Τι θέλω να πω? Η κάμερα γούμαν προσπαθεί να... Έλα, είσαι εντάξει, την παλεύεις? Λοιπόν, είδα νωρίτερα και εκτελούμε αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι της διαδρομής του λεωφορείου, βασικά στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Είδα νωρίτερα στις ειδήσεις. Δήρανε, λέει, τον οδηγό του ΓΑΜΑ 18, το οποίο εκτελεί το δρομολόγιο από το κέντρο της Αθήνας, Ομόνια νομίζω, μέχρι το Πέραμα, μέσω της Γρηγορίου Λαμπράκη. Όσοι έχετε δει και σε Dashcam events και τέτοια, έχουμε περάσει τη Λαμπράκη ούκο λίγες φορές. Σε λίγο δεν θα έχω αυτοκίνητο εδώ πέρα το φρεάτι, εδώ μεταξύ. Θέλω απλά να σας πω για να καταλάβετε τι έγινε, όσοι δεν το έχετε δει τότε και πώς είχε γίνει. Είχανε διπλοπαρκάρει κάτι έτσι ψευτόμαγκες, κάτι έτσι άναδροι τυπάδες, οι οποίοι σε σημείο είχαν διπλοπαρκάρει σε σημείο το οποίο πέρναγε το ΓΑΜΑ 18. Εδώ μεταξύ βλέπουμε ένα ταξί στο βάθος να πετύχει σαν την πούτσα. Τα μπροστινά του φώτα απλά δεν δουλεύανε. Λοιπόν, και επειδή ακούμπησε, λέει, τον καθρέφτη του διπλο... Πάμε πάλι, ακούμπησε το λεωφορείο τον καθρέφτη του διπλοπαρκαρισμένου αυτοκινήτου σε κεντρικό δρόμο, στη Γρηγορίου Λαμπράκη συγκεκριμένα, που έγινε το περιστατικό. Θεώρησαν αυτοί οι πέντε μάγκες, σωστό, αυτοί μάλλον οι άναδροι πουσταράδες, να κυνηγήσουν τον οδηγό του λεωφορείου και να τον εδείρουνε και τον εστείλαν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο. Αυτοί οι καραγκιόζηδες λοιπόν, αυτοί οι γυναικοί τύποι, γιατί άντρες δεν είναι, είναι γυναικωτές, είναι αδερφάρες από τις λίγες, είναι, ξέρετε, αυτά τα πουστράκια που πουλάνε το τζαμπουκά και άμα τους δοθεί η ευκαιρία και πετάξει έξω την ψωλή σου θα αρχίσουν να στυγλίφουν σαν να μην υπάρχει αύριο. Μιλάμε για τέτοιες πουστάρες.
θεώρησαν σωστό, αφενός είχαν διπλοπαρκάρει πάνω σε κεντρική λεωφόρο, ότι επειδή το ακούμπησε το λεωφορείο τον καθρέφτη, ότι έπρεπε να δίνουν τον οδηγό του λεωφορείου. Να στείλουν δηλαδή στο νοσοκομείο ένα φουκαρά, ο οποίος για 3,60 κάθε μέρα ανέχεται. Μπινελίκια θέλετε, βρυσίδια θέλετε, διπλοπαρκαρισμένα θέλετε, κορναρίσματα θέλετε. Του βγαίνει το λάδι και το αποτέλεσμα ποιο είναι, μία φορά ακούμπησε έναν καθρέφτη και κάτι έγινε δηλαδή. Και στην τελική εγώ θέλω να πω σε αυτά τα πουσταρέλια, τα πέντε, να μην διπλοπαρκάρατε εκεί πέρα ρε πούστιδες, παλιοαδερφάρες, γιατί είστε χέστιδες. Γιατί πιστεύω ότι αν ο μάγκας ο οδηγός του αυτοκινήτου του διπλοπαρκαρισμένου Ελληνάρας, το καθήκη του κερατά αυτό, ήτανε μόνος του, το μόνο το οποίο θα έκανε θα έλεγε εντάξει ξέρω εγώ ναι αούσου ξουμούξου και δεν το παίζε κότα. Αλλά επειδή φαίνεται κάποιοι είστε άντρες μόνο όταν έχετε την παρέα μαζί και θέλετε να το παίξετε γαμιάδες της γειτονιάς και υπόκειστε στην κατηγορία των αναρχικών που πουλάνε τσαμπουκά με τα λεφτά του μπαμπά, έχω να σας πω ότι κάτι τέτοιοι τύποι σαν και εσάς, όταν βλέπετε αστυνομία και σας σταματάει για έλεγχο και όλα τα έγγραφα να έχετε μαζί σας, κατεβαίνετε από το αυτοκίνητο και έχετε μια τεράστια στάμπα από κάτουρο στο παντελόνι σας. Είσαστε οι ίδιοι τύποι οι οποίοι άμα σας κόψει τροχιά πρόστιμο γιατί τρέχατε, πηγαίνετε στον αστυνομικό και λέτε σας παρακαλώ κύριε αστυνόμε, δεν θα το ξανακάνω, άμα το δει αυτό ο μπαμπάς μου θα με δείρει, θα γίνει της τρελής στο σπίτι. Τέτοια πουστράκια είστε όλοι εσείς που πάτε και διπλοπαρκάρετε σε κεντρικούς δρόμους. Μιλάω τώρα για τα άτομα τα συγκεκριμένα, έτσι, και τους ψευτοτσαμπουκάδες. Εντάξει, ναι, γνώρισε το Mercedes τώρα, είναι Ελληνάρο Vlog, δεν είναι. Λοιπόν, όλοι εσείς αυτά τα πουστράκια που κάνετε τσιμπούκια στους αστυνομικούς όταν είναι και σας γράφουνε, γιατί το παίζετε γαμιάδες με τα λεφτά του μπαμπά σας και έχετε την παρέα δίπλα για να σας υποστηρίξει και γι' αυτό το λόγο δίρατε αυτόν τον άνθρωπο, αν ήσασταν ένας προς έναν, χαίστον, εντάξει, μπαίνει αντικανονικά, γάμα το. Αν ήσασταν ένας προς έναν, όπως έλεγα, το μόνο το οποίο θα καταφέρνατε είναι να είσαστε κότες λιράτες, χέστιδες, αδερφές. Αυτό έχω να σας πω εγώ εσάς. Το ότι δήρατε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε απλά τη δουλειά του για να βγάλει το ψωμί του, να θρέψει την οικογένειά του, έτσι όπως έχει γίνει μπουρδέλα αυτή η χώρα, δεν το σεβαστήκατε καν σαν γεγονός. Δεν κάτσετε να σκεφτείτε μήπως είμαι εγώ ο μαλάκας ο Ελληνάρας που πήγα και διπλοπάρκαρα με αποτέλεσμα το λεωφορείο να με ακουμπήσει στο καθρέφτη και σιγά ρε, σου ακουμπήσει στο καθρέφτη, δεν στον έσπασε. Και να στον έσπαγε θα μπορούσες να του πεις ξέρεις κάτι μάγκα μου, σταμάτα να φέρω την αστυνομία. Και να έκανε αναφορά συμβάντων και να τα βρίσκαν οι ασφαλιστικές σας. Γιατί ναι, άμα του κάρεις με δημόσιο όχημα σε καλύπτει η ασφάλειά σου, βλακάκο. Πού πήγες και πλάκωσες στον οδηγό του λεωφορείου. Λοιπόν, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, κάτι πιτσιρίκια σαν και εσάς, ειλικρινά το λέω, να σας είχα βάλει κάτω ρε κερατάδες, να σας βάραγα μέχρι να του ζητάγατε συγγνώμη του ανθρώπου. Αυτό έχω μόνο να σας πω. Είστε πούστιδες, άνανδροι, χέστιδες, ψευτόμαγκες και γυναικωτές. Κοτούλες λιράτες είστε. Γιατί μόνο τότε ξέρετε να πουλάτε τσαμπουκάδες. Να κυνηγάτε εντός εισαγωγικών σαν τους λύκους σε κοπάδια, μόνο που οι λύκοι έχουν πιο μεγάλα αρχίδια από εσάς. Αυτά είχα να πω. Καλή συνέχεια. Sorry για τα μπινελίκια. Αλλά είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά το κράξιμό τους το θέλουν χοντρά. Καλή συνέχεια σε όλους.